Είδαμε την καρδιά χτες. Ναι. Την είδες την καρδιά. Μόνο την είδα. Πρώτα απ' όλα δεν γινόταν να μην τη δω. Θα με παντρευτείς, ερωτηματικό. Και όλοι διερωτόμασταν εάν τελικά το είπε το ναι. Επίσης είχαμε βάλει και ένα ερώτημα. Την πρόταση αυτή γάμου που την έκανε ο γαμπρός, την ύφη ή νύφη στο γαμπρό. Τελικά όλα αυτά ξεδιαλύνονται. Έτσι, έτσι. Έτσι. Γιατί αποφάσισε το ζευγάρι να μας απαντήσει και να είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Η Ελένη Τσολαρίδου είναι η μέλουσα νύφη. Συγχαρητήρια που είπατε το ναι. Φοβερή. Υπέροχο χαμόγελο. Γαμπρός. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τι ωραία, τι ωραίο ζευγάρι είστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Σπύρο, συγχαρητήρια. μας έχεις βάλει τα γυαλιά. Θέλω να σου πω ότι από χθες δεχόμαστε μηνύματα τι προτάσεις γάμου έχει κάνει ο καθένας, αλλά αυτό που έχεις κάνει εσύ νομίζω ότι δεν μπορούσε να σου πει όχι, έτσι. Βλέπουμε την εικόνα. Πες μας πώς το σκέφτηκες καταρχήν. Πες μας. Η αλήθεια ήταν να γίνει με άλλο τρόπο, με ένα αεροπλάνο διαφημιστικό, καταλαβαίνετε, όπως στις ταινίες πούμε. Ναι. Εν τέλει δεν πήραμε δυστυχώς άδεια, οπότε καταλήξαμε στην ιδέα του αερόστατου. Ναι. Και είχαμε μία καθοδήγηση κιόλας από μία κοπέλα. Ναι. Και κανονίσαμε αυτό το πράγμα που βλέπετε εκεί πέρα. Αυτό το περίμενε, πού το βρήκες το αερόστατο, πώς το έφτιαξαν με την καρδιά, με το θα με παντρευτείς, παραγγελία? Παραγγελία ήταν, ναι, παραγγελία. Η αλήθεια είναι ότι το αερόστατο ήταν ήδη έτοιμο. Η παραγγελία ήταν το θα με παντρευτείς, όλο αυτό το λευκό εκεί πέρα που βλέπετε. Πρέπει να κόστησε λιγάκι, έτσι. Δηλαδή, λιγάκι. Άλλο να πας με ένα λουλουδάκι, ένα γλυκάκι, άντε και ένα δαχτυλιδάκι. Αυτά τα έχεις μαζί σου? Αυτά, ναι. Τα είχες, ανάτο, νάτο το δαχτυλίδι. Ελένη, θα έρθουμε και στην ύφη. Κάτσε να ακούσουμε πρώτα το γαμπρό. Το γαμπρός είναι τώρα το θέμα. Περίμενε, Ελένη, περίμενε. Λοιπόν, και αυτό τι ύψος έχει δηλαδή? Και τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να μας πει κόστος μπροστά στην Ελένη. Δεν θα μας πει κόστος μπροστά στην Ελένη. Δεν ρωτάμε τώρα το κόστος μπροστά στην Ελένη. Τι ύψος έχει? Μεγάλο ύψος, γύρω στα 15 μέτρα, 20 περίπου είναι. Και πώς το αίσθησες όλο κάτω, δηλαδή, γιατί είδαμε στολισμό και επίγειο στολισμό. Ναι, 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 σε αυτό με βοήθησε που σας είπα και μία κοπέλα, η Εύα, με βοήθησε σε όλο αυτό το κομμάτι, με βοήθησαν και οι φίλοι μου επίσης. Τώρα αυτό το αρέσατο το νοικιάσαμε, και ήρθαν οι ανθρώποι, το στήσανε. Βέβαια, άκουσα και για τα βεγγαλικά που είπατε. Δεν μας δώσανε δυστυχώς άδεια για τα βεγγαλικά. Αν σου λέγε το ναι, θα πατούσα στο κουμπί για βεγγαλικά, έτσι. Ναι, το θέλαμε. Αυτό χάσαμε. Ήμουνα τόση ώρα απέναντι και έβγαζα τις φωτογραφίες, θέλω να σου πω. Και λέω, εάν κατέβει γρήγορα, του έχει πει όχι. Του έχει πει όχι, έχει μαζευτεί και λήξει. Αν παραμείνει και πέσουνε βεγγαλικά, πάει να πει του έχει πει ναι και το γιορτάζει, Σπύρο. Σωστό, σωστό. Σπύρο, πες μου κάτι. Δεν το ξέρει, βέβαια, Ελένη. Πώς το έχεις σκεφτεί? Προχωράς και είμαστε μαζί χέρι-χέρι και προχωράμε. Είχαμε κανονίσει με τον κολλητό μου και την κοπέλα του, που θα είναι και η κουμπάρη μας. Μπράβο στα παιδιά. Να πάω για θερινό σινεμά, που είναι ακριβώς δίπλα. Ναι. Ακριβώς από πίσω. Οπότε όλο αυτό το κόνσεπτ εδώ και 10 μέρες περίπου. Ναι. Είχαμε κανονίσει να πάμε ένα θερινό σινεμά και περπατάγαμε στην παραλιακή. Και όπως περπατάγαμε, την πήρα από το χέρι και τη λέω πάμε. Πες μου λίγο την αντίδραση της Ελένης, εσύ. Μετά θα μας πει η Ελένη. Την αντίδρασή της. Πώς την είδες? Έτρεμε, δεν το κατάλαβε. Μέχρι που την έπιασα από το χέρι και της είπα πάμε, δεν το είχε καταλάβει. Δεν ήξερε καν ότι είναι για αυτήν. Ότι είναι η δική σου πρόταση. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το κατάλαβα. Καθώς όταν μου πιέσε το χέρι, βέβαια, μετά είπα ότι ήταν σίγουρα δικό μου η πρόταση γάμου. Αλλά ναι, ήταν κάτι μοναδικό αυτό που βίωσα. Είναι ο καλύτερος, τι να πω. Είναι ο καλύτερος. Περίμενε, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι ο καλύτερος. Υπήρχε περίπτωση να του πεις όχι και επειδή είδες το αερόστατο, του είπες ναι? Εννοείται πως σε κάθε τι θα του λέγα ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι, όπως και είπα προηγουμένως, μου έκανε κάτι μοναδικό. Γι' αυτό και είμαι και μοναδικός. Γι' αυτό και είναι μοναδικός. Πόσα χρόνια είστε έτσι, μαζί? Έτσι, έτσι. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Καλά, μετά από 5 χρόνια, Σπύρο, έκανες αυτή την πρόταση. Αυτό το κορίτσι, από τους 6 μήνες το παντρεύονται αυτό το κορίτσι, δεν του κάνουν πρόταση. Δεν άκουσα, δεν σας άκουσα. Το κορίτσι αυτό από τους 6 μήνες του κάνουν πρόταση, σου λέω. Εντάξει. Σπύρο, ήσουν σίγουρος ότι θα σου πει το ναι? Ναι, εννοείται. Ναι, εννοείται. Αλλιώς θα πρέπει να το αερώσατε και θα έβγαλε.
Παιδιά, είστε υπέροχο ζευγάρι. Να είναι έτσι πραγματικά η ζωή σας. Να την απολαύσετε. Πάντα να βάζετε πολύ θετική ενέργεια μέσα στη σχέση σας. Να προχωρήσετε, να κάνετε παιδάκια, να ευτυχήσουν και αυτά μαζί σας. Ελένη, ξέρεις πόσες. Κάτσε λίγο να πούμε κάτι στην Ελένη. Την ήξερα. Άντε νύφες μεταξύ σας. Ελένη, ξέρεις πόσα κορίτσια τώρα σε ζηλέψανε που είδαν αυτή την πρόταση γάμου που σου έκανε ο Σπύρος. Τι σου λένε οι φίλες σου, τι σου λένε. Αρχικά έχει γεμίσει το Instagram μου, βέβαια. Με ευχές. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Έχετε ορίσει ημερομηνία? Ναι. Χθες το είπαμε. Θα είναι 7 Ιουνίου του χρόνου. Του χρόνου 7 Ιουνίου. Έχεις προετοιμασίες τώρα. Δηλαδή, βέβαια. Από αύριο. Από αύριο, σκέψου. Τι είναι προετοιμασίες, τι είναι προετοιμασίες. Προετοιμασίες, πρέπει να μας πει τώρα για το, η πρώτη σκέψη για τον ηφικό της. Η εκκλησία. Η εκκλησία, το μέρος, όλα αυτά βέβαια. Έχει πάρα πολύ δουλειά τώρα η Ελένη μπροστά της. Γιατί τώρα ξέρεις, τώρα δεν θα αναλάβει ο Σπύρος. Τώρα θα αναλάβει η Ελένη. Έχετε δίκιο. Ό,τι ήταν να κάνω το έκανα. Παιδιά, πάντα έτσι αγαπημένοι, ερωτευμένοι, να είστε έτσι, και ευτυχισμένοι στη ζωή. Αγάπη, είστε παιδιά. Μπράβο σας. Λοιπόν, τα φιλιά. Γεια σας, παιδιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας.